8 λέξεις, ραγδαίες αναμένεται να είναι οι εξελίξεις αυτή την εβδομάδα στην τηλεοπτική σειρά του Sky, 8 λέξεις, καθώς ο Μάρκος σοκάρεται από την παρουσία του Δημοσθένη στο σπίτι της Ναυσικάς, η Αλίκη φεύγει από το σπίτι του Έκτορα και μετακομίζει μόνιμα στην Κέρκυρα. Παράλληλα, ο Έκτορας πιέζει τη Γεωργία να του εκμυστηρευτεί όλη την αλήθεια, αλλά εκείνη ντρέπεται να ομολογήσει τι κρύβεται πίσω από τον εκβιασμό που υφίσταται. Ο Εμίλιος και η Μάγδα μαθαίνουν ότι περιμένουν κοριτσάκι και βγαίνουν να το γιορτάσουν, αλλά για κακή τους τύχη θα πέσουν πάνω στην οικογένεια Ρόνι, φέρνοντας την Ελισάβετ σε πολύ δύσκολη θέση. Ο Σπύρος κόβει κάθε επαφή με την Αλμίνη και ξαναζεί τον έρωτά του με την Ιφηγένεια, που δείχνει όμως να έχει αλλάξει. Ο Φρίξος πείθει την Έλλη για τη μετάμελιά του και τα ξαναβρίσκουν. Η Εύα συνειδητοποιεί πως δεν αντέχει να χάσει τον Νικηφόρο και του ανακοινώνει πως θέλει να κάνουν παιδί. Ωστόσο, αν δεν προλάβατε να δείτε τι έγινε στο προηγούμενο επεισόδιο, διαβάστε αναλυτικά τι συνέβη εδώ. Ο Σπύρος κόβει κάθε επαφή με την Αλμίνη και ξαναζεί τον έρωτά του με την Ιφηγένεια, που δείχνει όμως να έχει αλλάξει. Ο Φρίξος πείθει την Έλλη για τη μετάμελιά του και τα ξαναβρίσκουν. Η Εύα συνειδητοποιεί πως δεν αντέχει να χάσει τον Νικηφόρο και του ανακοινώνει πως θέλει να κάνουν παιδί. Ωστόσο, αν δεν προλάβατε να δείτε τι έγινε στο προηγούμενο επεισόδιο, διαβάστε αναλυτικά τι συνέβη εδώ. 8 λέξεις, επεισόδιο 184. Η Εύα με τον Νικηφόρο αποφασίζουν να κάνουν παιδί και το ζευγάρι είναι πιο ευτυχισμένο από ποτέ. Στο μεταξύ, η Γεωργία μιλάει στον Έκτορα και του λέει όλη την αλήθεια για το παρελθόν της και για τον εκβιασμό που δέχεται τα τελευταία χρόνια. Ο Μιχαήλ προσπαθεί με επιχειρήματα να πείσει τη Βικτόρια να μεταφέρει την εταιρεία της στην Αθήνα. Η μικρή Τζουλιάνα δείχνει να ανησυχεί πολύ για την αδερφή της και η Ναυσικά προσπαθεί με κάθε τρόπο να την καθησυχάσει. Λίγο αργότερα, ο Μάρκος δίνει στην Ναυσικά το δώρο της, ελπίζοντας ότι θα το εκτιμήσει, για ακόμα μια φορά όμως πέφτει σε τοίχο. Ο Φρίξος ενθουσιάζεται με τις ικανότητες της Αλίκης και την προσλαμβάνει αμέσως στο σουμπλατζίδικο. Η Ναυσικά πουλάει το αρχοντικό της στην Κέρκυρα και δίνει τα χρήματα από την πώληση στον Μιχαήλ και τον Οδυσσέα. Δημήτρης και Μάρκος είναι έτοιμοι για να αρχίσουν την παράνομη συνεργασία τους. Παράλληλα, η Έλλη ανακοινώνει κάτι πολύ σημαντικό στον Φρίξο. 8 λέξεις, επεισόδιο 185. Εκπληκτή η Έλλη ακούει από τον Φρίξο να της λέει ότι η εγκυμοσύνη της δεν είναι θαύμα, όπως πιστεύει και αναγκάζεται να της πει την αλήθεια, ενώ και η συνέχεια θα αποτελέσει μια ευχάριστη έκπληξη για την Έλλη. Παράλληλα, η Ιφηγένεια συνεχίζει να συμπεριφέρεται όπως νομίζει ότι θέλει ο Σπύρος, όμως η νέα της συμπεριφορά δεν του αρέσει καθόλου και θέλει πίσω την Ιφηγένεια που αγάπησε. Ο Οδυσσέας πηγαίνει βόλτα την Όνα και κάθονται σε ένα ταβερνάκι στην Παλαιοκαστρίτσα, όπου η Όνα θα πιει λίγο παραπάνω και ο Οδυσσέας θα έρθει αντιμέτωπος με σκηνές απείρου κάλους. Η Σμαράγδα ζητάει από την Κατερίνα να γίνει μάρτυρα στον πολιτικό της γάμο με τον Σίμω, ενώ ο Άκης βρίσκει στο σπίτι μια κάρτα με ερωτικό περιεχόμενο που απευθύνεται στην Αποστολία και η ενόχληση που νιώθει θα αποτελέσει έκπληξη και για τον ίδιο. Η απάντηση για το αν είναι συμβατή η Τζουλιάνα με τη βιολογική της αδερφή βγαίνει και η συμπεριφορά της μητέρας του κοριτσιού θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη για την Ναυσικά. 8 λέξεις, επεισόδιο 186. Η Μιρέλα δείχνει το σκληρό και κοινικό της πρόσωπο και αρνείται να γνωριστούν οι δύο αδερφές. Ο Δημοσθένης συμβουλεύει την Ναυσικά να κερδίσει χρόνο σχετικά με την Τζουλιάνα και παράλληλα την πιέζει να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να συγκατοικήσουν. Ο Δημήτρης αρχίζει να στρώνει τη δουλειά με τον Μάρκο και ζητάει από την Ηλιάνα να κάνει μια προσθήκη στο τμήμα του και να μεταφέρει εκεί τη μέρη τα βουλάρι. Παράλληλα, ο Άκης παλεύει να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και σκέφτεται ακόμα και ακραίες καταστάσεις για να το πετύχει. Η Σύνθια κάνει μια φοβερή επαγγελματική πρόταση στον Οδυσσέα και αυτός πέφτει με τα μούτρα στη δουλειά. Ο Έκτορας έχει αφοσιωθεί στο θέμα του εκβιασμού της Γεωργίας και προσπαθεί να την βοηθήσει. Ο Άλκης εμφανίζεται μπροστά στον Μιλτιάδη και την Κατερίνα και απαιτεί να του μιλήσει. 8 λέξεις, επεισόδιο 187. Ο Άκης προσπαθεί με κάθε τρόπο να ψαρέψει την Αποστολία για να μάθει αν είναι ερωτευμένη, αλλά εκείνη υπεκφεύγει. Ο Έκτορας ενημερώνει τη Γεωργία πως ο εκβιαστής της είναι κλεπταποδόχος. Η Γεωργία νιώθει υποχρεωμένη από τη βοήθεια του και οι δύο τους έρχονται πιο κοντά. Ο Φρίξος τρέχει όλη μέρα προκειμένου να ικανοποιήσει τις λιγούρες της Έλλης και το κάζο από τον Οδυσσέα και τον Σπύρο πάει σύννεφο. Η Ναυσικά ανακοινώνει στην Τζουλιάνα πως εκείνη και ο Δημοσθένης είναι και πάλι μαζί. Η Σμαράγδα και ο Σίμος ετοιμάζονται να πάνε στο Δημαρχείο, αλλά μια ξαφνική επίσκεψη του Άκη ταράζει το πρόγραμμά τους. Παρόλα τα εμπόδια, το ζευγάρι παντρεύεται πίσω από την πλάτη του. Ο Μιλτιάδης χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του όταν ο Άλκης του ανακοινώνει πως είναι γιος του. We'll be right back.